για την πόλη των Σερών, 29 Ιουνίου, απελευθέρωση της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε συνομιλώντας με τον κύριο Ραμπατζή. Τον κύριο Αλκιβιάδη Ραμπατζή είναι ο άνθρωπος που πραγματικά θαρώ ότι είχε τον Άγιο, είχε την τύχη, είχε τις ιατρικές υπηρεσίες, είχε την επιστήμη, πάντως όλα ήταν με το μέρος του. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν που τσιμπήθηκε από την αράχνη μαύρη χείρα την Περιβόητη. Βέβαια σήμερα έχει βγει από το νοσοκομείο και βρίσκεται σπίτι του. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αλκιβιάδη, τι κάνετε? Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ακούω έτσι ζωντανό και καλά, καθώς γλιτώσατε τα χειρότερα. Οι γιατροί μου παραστάθηκαν πάρα πολύ καλά. Ναι. Να είναι καλά, να είναι ναι, καλά. Ναι, όντως, αποδείξαμε την καλή μας ταυτότητα με το κρούσμα αυτό, κάτι σπάνιο βέβαια. Κύριε Αλκιβιάδη, δεν περίμενε κανένας. Εσείς που ήσασταν, πήγατε στο χωράφι, εκεί σας τσίμπησε η αράχνη, η περιβόητη. Κύριε Μουρα, ναι, κύριε Μουρα, εγώ καθάρισα το αμπέλι. Ναι. Ήμαν καθεστώς. Καθάρισα τα από κάτω τα οποία πρέπει να τα αφαιρέσουμε. Ναι. Και αυτό φυσικά δεν την προσεχώ, κοίταζα να μην έκανα ένα φίδι, όχι την αράχνη. Δεν ξέρω που υπάρχει και αράχνη τέτοιο πράγμα. Ναι. Από την είχε με τσίμπηση. Mm-hmm. Κατάλαβα ένα δυο τσιμπιές όπως καρφώνει το μελόνι. Το νιώσατε το τσίμπημα εσείς δηλαδή? Ναι, το κατάλαβα, γιατί όπως χτυπάς μια μπελουνιά, φοράβεις ένα τέτοιο πόνο, δύο φορές. Ξεκίνησα να φύγω για το σπίτι. Στον δρόμο που πήγαινα αρχίσα να μην μπορώ ούτε να ανασάνω, να πονάει η μέση μου, το κεφάλι μου και τα ποδάρια, δηλαδή για να γίνω παράλυτος. Ναι. Και φωνάζω στο γείτονά μου, λέω γρήγορα γείτονα να πάμε στο κέντρο υγείας γιατί θα πεθάνω. Λέω κάτι με τσίμπησε, δεν ξέρω τι με τσίμπησε. Πήγαμε στο κέντρο υγείας, δεν μπορούν οι γιατροί, με παρασταθήκανε, με είδανε, μου πήγαν στο νοσοκομείο των Σερών, επίσης και οι γιατροί πάρα πολύ καλοί, με παρασταθήκανε, δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, πάρα πολύ καλοί. Άρα αμέσως νιώσατε τα συμπτώματα εσείς, πήγατε αμέσως στο κέντρο υγείας και από εκεί με ασθενοφόρο μεταφερθήκατε. Ναι. Είχαμε ασθενοφόρο, ευτυχώς. Αν δεν πήγαινα γρήγορα στο κέντρο υγείας, μπορεί να ήμουν και κυλιωμένος. Δεν ξέρω, εγώ λέω. Όλα είναι πιθανά. Είχα τέτοιο πόνο που έλεγα το γιατρό, γιατρέ, κάντε μου μια έννοια να πεθάνω παρά να έχω αυτόν τον πόνο. Τι λέτε τώρα? Για σκέψω να λέω, κάντε μου μια έννοια να πεθάνω. Δεν αντέχει το πόνο. Κύριε Αλκιβιάδη, εσείς από την πρώτη στιγμή είπατε ότι εγώ ένιωσα ένα τσίμπημα και μετά στη διαδρομή ένιωσα αυτά τα συμπτώματα. Ναι. Αλλά οι γιατροί ξέρουν με το τσίμπημα, λέει, το ποιού. Με τα άρα έντομα έχουν απόσταση ένα μετάλλο και ξέρω, κατάλαβα. Τι να πω. Κατάλαβαν ότι δεν ήταν φίδι και ήταν κάτι άλλο. Ναι. Και η ναι, εμπειρία του κυρίου Καλλινική διέδειξε ότι είναι η μαύρη χείρα. Ναι, πραγματικά, κύριε Μωρέ. Μετά νοσηλευτήκατε, τι έγινε μέχρι να έρθει το αντίδοτο, γιατί και αυτό μια περιπέτεια ήταν. Είχα πολύ πόνο και πολύ υδρότα. Δηλαδή, ό,τι νύχτα που είμαστε και στο κρεβάτ, συνέχεια μουσκιμπα, ίδρος. Ναι. Και μετά. Και μετά σας κάνα το αντίδοτο και αρχίσατε να συνέρχεστε. Εντάξει, συνήθαμε και σήμερα βγήκαμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ δόξα καλά. Δόξα τω Θεώ, είστε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Να είναι καλά οι γιατροί, με παρασταθήκανε και τα κορίτσια, οι νοσοκόμες, οι πάντες. Μα ναι, γιατί κοιτάτε, επειδή δεν είναι συχνό το τσίμπημα από μαύρη χείρα, δηλαδή το ακούμε κυρίως για εξωτερικό πολύ σπάνια στην Ελλάδα, υπάρχουν κρούσματα, δεν το περιμέναμε στις αίρες, είναι αλήθεια. Τώρα από εδώ και στο εξής, κύριε Αλκιβιάδη, τι κάνουμε, πώς πάμε στα μπέλια? Θέλει προσοχή. Τώρα ό,τι βλέπει, τσαλαπάτημα θέλει. Τσαλαπάτημα τώρα, ε? Ναι. Ναι. Δεν είναι για να τα λυπάσει, να λυπάσει τα ζώα, να τα λυπάσει, αλλά πέρυσι τι κάνουμε. Θα φοράτε ειδικά ρούχα από εδώ και στο εξής? Τι γίνεται τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς δεν πήγατε. Εγώ πήγαμε και φόρμα, πήγαμε τα παπούτσια μου όπως πηγαίνω κάθε φορά. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που πηγαίνω στο Αμπέλι, αλλά δεν τον περίμενα αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε αράχνη, βλέπουμε σχολή και λέμε δεν περάζουν. Εμείς φοβάμαι σε τα πύργια μονάχα. Σωστό. Και θέλω να προσέχει πάρα πολύ. Ο κόσμος να προσέχει. Και το παραμικρό ακόμα δεν ξέρουμε τι δηλητήριο έχει το έντομο αυτό. Κυρία Αλκιβιάδη, περιμένουμε να βγει και ανακοίνωση, γιατί φαντάζομαι ότι δεν ήταν η μία και μοναδική σπάνια μαύρη χείρα στην περιοχή. Επομένως, όλοι οι συνάδελφοί σας εκεί, οι αγρότες, θα πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά ρούχα. Και όπως λέτε κι εσείς,
να βλέπουμε τι γίνεται και γύρω μας, όχι μόνο για τα φίδια και για τα υπόλοιπα, γιατί κοιτάτε τι μπορεί να τύχει τώρα πραγματικά σε μια άσχετη στιγμή. Έτσι, εσείς πήγατε για να καθαρίσετε το αμπέλι από αυτά που πρέπει να βγούνε. Ζαμπέλη, και πραγματικά το έκανα γρήγορα. Αν λίγο αργούσα, η ζωή μου θα ήταν στο τέλος. Έτσι. Άρα και πολύ γρήγορα πρώτα-πρώτα στο κέντρο υγείας για την πρώτη βοήθεια και στη συνέχεια στο νοσοκομείο και εμπιστοσύνη στους γιατρούς μας. Κύριε Αλκυβιάδη, περαστικά σας. Καλή ξεκούραση, πολύ προσοχή και πείτε και στους συναδέλφους σας να είναι προσεκτικοί. Έγινε, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή.